ότι αν δεν πάρει στις εκλογές της 7ης Ιουλίου μία ισχυρή εντολή, τότε πιθανότατα θα έχουμε ξανά εκλογές το 15 Αυγούστου με απλή αναλογική και η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Γιατί γελάτε? Γιατί γελάω. Γιατί το μόνο που δεν είπε είναι ότι θα μας επισκεφθούν και εξωγήινοι, αν δεν πάρει ισχυρή εντολή. Κυρία Ζαχαρέα, νομίζω ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση υπάρχει ένα δίλημα. Αν θα συνεχίσουμε την πορεία προς τα μπροστά όλοι μαζί ή αν θα γυρίσουμε πίσω στα χρόνια που ζήσαμε πρόσφατα σχετικά, πριν από 5 χρόνια, της διακυβέρνησης κ. Σαμαρά με τον κ. Μητσοτάκη κορυφαίο υπουργό, όπου η κοινωνία θα είναι πάλι σε μια μεγάλη αβεβαιότητα και ο καθένας θα είναι μόνος να τα βγάζει πέρα. Οι εκλογές αυτές γίνονται με τον νόμο της απόλυτα ενισχυμένης αναλογικής που δίνει 50 έδρες μπόνους στο πρώτο κόμμα. Ένα νόμο που εγώ εκτιμώ ότι έπρεπε να αλλάξει και ψήφισαμε την απλή αναλογική με δική μας πρωτοβουλία για να αλλάξει. Όμως αυτές οι εκλογές γίνονται με ένα ξεκάθαρο δίλημα. Αν θα υπάρξει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα ή με κορμό της Νέας Δημοκρατίας ή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το δίλημα, διότι όποιος πάρει τις 50 έδρες μπόνους, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τόσες εκλογικές αναμετρήσεις που έχει συμβεί αυτό, έχει τη δυνατότητα την άλλη μέρα να διαμορφώσει συσχετισμούς κυβέρνησης. Ο κύριος Μητσοτάκης τα λέει λοιπόν αυτά, διότι θέλει να δημιουργήσει ένα κλίμα κινδυνολογίας σε σχέση με την επόμενη μέρα και να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, διότι φαντάζομαι ότι για να τα λέει αυτά βλέπει κάποιες τάσεις αποσυσπηρωτικές προς τις διακοπές, προς τη θάλασσα. 7 Ιουλίου είναι οι εκλογές και γι' αυτό το λόγο κινδυνολογεί. Αλλά ο ελληνικός λαός που προσέρχεται σε μια πολύ κρίσιμη αναμέτρηση για το μέλλον της χώρας, διότι ψηφίζει ποιος θα κυβερνήσει για τα επόμενα 4 χρόνια και με ποιο σχέδιο θα κυβερνήσει για τα επόμενα 4 χρόνια, που είναι τα χρόνια που η Ελλάδα μπορεί πράγματι να εκτοξευθεί, θα έλεγα εγώ, γιατί περάσαμε τα δύσκολα. Πρέπει να ξέρει ότι το δίλημα είναι ένα και πολύ συγκεκριμένο. Αν θα συνεχίσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω. Μιλώντας για σχέδιο, ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως είναι πρωτοφανής και αποκρουστική η άποψη που έχετε εκφράσει ότι το πρόγραμμά του μυρίζει αίμα και ότι αυτός είναι ένας λόγος διχαστικός που δεν σας βοήθησε προεκλογικά ούτε και στις ευρωεκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει την προγραμματική αντιπαράθεση. Και στις ευρωπαϊκές εκλογές δεν προσήλθε σε συζήτηση και σε αυτές τις εκλογές προσπαθεί να αποφύγει τη συζήτηση, το διάλογο, το debate, την αντίκρουση επιχειρημάτων. Λέει λοιπόν ότι είναι αποκρουστικός ο δικός μου ο πολιτικός λόγος που μιλάει για τους κινδύνους να επιστρέψει η χώρα και η ελληνική κοινωνία σε όλα όσα έζησε, όχι στο πολύ παλιό παρελθόν, αλλά 5 χρόνια πριν, με τη διακυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Εγώ θα σας πω, κυρία Ζαχαρέα, ότι αποκρουστικές είναι αυτές οι πολιτικές που υλοποίησε ο κ. Μητσοτάκης ως κορυφαίος υπουργός. Αποκρουστική ήταν η πολιτική των 15.000 δημοσίων υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα επί των ημερών του. Αποκρουστική ήταν η πολιτική που οδήγησε σε 300.000 λουκέτα στην αγορά, σε 40% μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Αποκρουστική ήταν η πολιτική που οδήγησε την ανεργία στο 28% και δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η αποκρουστική πολιτική. Εγώ έχω ευθύνη ως Πρωθυπουργός να αναδεικνύω τις προγραμματικές διαφορές και τους κινδύνους. Δεν επικαλούμε κανέναν φόβο, αλλά τη λογική. Και η λογική λέει ότι αυτοί οι οποίοι μας οδήγησαν στην χρεοκοπία, αυτοί που λαϊλάτισαν τη μεσαία τάξη, αυτοί που ρήμαξαν τα όνειρα και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού αυτή την πενταετία, δεν μπορεί να παρουσιάζονται σήμερα ως δήθεν λυτρωτές και σωτήρες, αυτοί που ήταν θύτες, να έρχονται στα θύματα και να παρουσιάζονται ως σωτήρες. Εγώ θέλω να μιλήσω προγραμματικά. Δεν θέλω να μιλήσω με ατάκες και κλισέ. Και λέω λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα και ποιο είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ? Να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να αντιπαρατεθούμε με βάση τα προγράμματά μας και με βάση τις θέσεις μας. Αυτό προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, να μιλήσω πολιτικά, να μιλήσω με βάση τη λογική και να αναδείξω τους κινδύνους που υπάρχουν.
Ωστόσο, αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πως το πρόγραμμά του, το οποίο εσείς έχετε πει ότι θα μας γυρίσει σε εποχές λιτότητας, σε εποχές Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Πρόκειται για fake news, πρόκειται για κοπτοραπτική που γίνεται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτά τα οποία βάζετε στο στόμα του πως έχει πει για το δημόσιο, για τις απολύσεις, για τη φορολογία, στην πραγματικότητα δεν τα έχει πει. Γιατί δεν δέχεται λοιπόν, αφού λέει ότι εμείς κάνουμε κοπτοραπτική, να κάτσουμε εδώ σε ένα τραπέζι ενώπιόν σας ή να διαλέξει όποιον δημοσιογράφο θέλει. Να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να μιλήσουμε ανοιχτά και δημόσια στον ελληνικό λαό. Γιατί αυτό το αποφεύγει. Έχουν περάσει από το βράδυ των ευρωπαϊκών εκλογών και από τότε που προκήρυξα εκλογές έχοντας την ευτυχία, τη δημοκρατική, ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για το μέλλον, πάνω από 20 μέρες, όπου δεν γίνεται κανένας ουσιαστικός προγραμματικός διάλογος. Έχετε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να πει τίποτα ουσιαστικό όλες αυτές τις μέρες? Όλοι μαζί, ενωμένη Ελλάδα, ο ήλιος που θα ανατείλει, τι ωραία που είμαστε. Αυτός είναι πολιτικός λόγος. Γιατί δεν κάθεται λοιπόν να αντιπαρατεθούμε με βάση τα προγράμματά μας και να μας πει και ο ίδιος ποιες είναι οι θέσεις του, ποιο είναι το πρόγραμμά του. Το πρόγραμμα όμως της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη, όσο και αν προσπαθεί να το κρύψει πίσω από πολύ ευχάριστες λέξεις, είναι συγκεκριμένο. Είναι συγκεκριμένο και κάθε φορά που βγαίνει μόνος του σε μια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική συνέντευξη, κάποιες από αυτές τις προγραμματικές θέσεις τις αναδεικνύει. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Το κορυφαίο λοιπόν ζήτημα, κυρία Ζαχαρέα, των τελευταίων ημερών, κορυφαίο ζήτημα και νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει το επόμενο διάστημα και το κορυφαίο θέμα της συζήτησης, είναι ότι αποκάλυψε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν σκοπεύει να κάνει καμία φορολογική ελάφρυνση αν κερδίσει τις εκλογές το 2019 αλλά και το 2020. Ποιο ήταν το βασικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας 2,5 χρόνια, 3 χρόνια τώρα με αρχηγό της τον κύριο Μητσοτάκη και ποιο ήταν το βασικό της αφήγημα στις ευρωεκλογές? Ότι θα πρέπει να γίνουν μειώσεις φόρων. Αυτό δεν ήταν το βασικό αφήγημα? Και έρχεται λοιπόν σήμερα και αποκαλύπτει ότι το 2019 δεν θα κάνει καμία μείωση φορολογίας αν εκλεγεί, διότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, και ότι το 2020 τον άκουσα σε μια συνέντευξή του προχθές στην Κρήτη, ότι τη μόνη μείωση θα κάνει, λέει, είναι στο ΦΠΑ στην εστίαση. Μα αυτό το έχουμε κάνει ήδη. Και τι λέει θα κάνει? Θα εφαρμόσει, αν εκλεγεί, σκοπεύει να εφαρμόσει ένα κύμα μεταρρυθμίσεων, με βάση το οποίο σκοπεύει, ελπίζει να δελεάσει τους Ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να μειώσουν τα πρωτογενή πλεονάσματα για να προχωρήσει σε αυτές τις φορελαφρύνσεις τις οποίες έχει αναλύσει, αλλά σε βάθος τετραετίας. Τις περισσότερες λοιπόν από αυτές λέει ότι σκοπεύει να τις κάνει στο τέλος της τετραετίας. Και εγώ λοιπόν σήμερα θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Τι να κάνω εφόσον δεν έρχεται απέναντί μου να αντιπαρατεθούμε δια της τεθλασμένης? Τα θέτω σε εσάς για να τα ακούει ο ελληνικός λαός και να τα απαντήσει και ο κ. Μητσοτάκης σε μια επόμενη συνέντευξή του. Πρώτο ερώτημα. Για ποιο λόγο χρειάζεται να δελεάσει τους Ευρωπαίους εταίρους με κύμα μεταρρυθμίσεων για να ρίξουν τα πρωτογενή πλεονάσματα, αφού εμείς ήδη έχουμε καταθέσει πρόταση συγκροτημένη, συγκεκριμένη, με τον ειδικό λογαριασμό, με την κατάθεση 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη ρευστότητα που έχουμε σήμερα στα δημόσια ταμεία, που τα παραλάβαμε άδεια και σήμερα έχουν πάνω από 34 δισεκατομμύρια ρευστότητας, προκειμένου να μειωθούν κατά 1% τα πλεονάσματα από το 2020, δίχως να παραβιαστεί η συμφωνία με τους εταίρους μας. Αυτό το απορρίπτει ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή λέει ότι και θέλει να δελεάσει. Δεν το είδα πολύ θετικά αυτό. Οι εταίροι μας δεν το απέρριψαν. Είχαμε πολύ θετικά σχόλια στην συζήτηση, στην πρώτη συζήτηση που έγινε από την Κομισιόν και ο κ. Μοσκοβισή τοποθετήθηκε θετικά. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει οικονομική λογική. Είναι ένα σχέδιο που δεν μας οδηγεί σε μια μονομερή κίνηση από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά καταθέτει ρευστότητα η οποία είναι από τις θυσίες και από τους κόπους του ελληνικού λαού. Άρα οι Ευρωπαίοι παίρνουν τα λεφτά τους και εμείς μειώνουμε τα πλεονάσματα. Είναι μια χρυσή τομή. Γιατί λοιπόν δεν το αποδέχεται αυτό και λέει ότι θα δελεάσει τους εταίρους μας με ένα κύμα μεταρρυθμίσεων για να πετύχει κάτι που εμείς ήδη έχουμε πετύχει? Εμείς με αυτό που πετύχαμε έχουμε εξαγγείλει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Πολύ συγκεκριμένες φορελαφρύνσεις για το 2020. Έχουμε μιλήσει για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ και τη ριζική μείωση από εκεί και παραπάνω.
έχουμε μιλήσει για την μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22-20% στη φορολογική εισοδήματος. Έχουμε μιλήσει για περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ, του μεσαίου συντελεστή από το 13% στο 11%. Για περαιτέρω μείωση του έμφυα κατά 20%. Για μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 50%. Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν λέει καμία φοροαπαλλαγή. Πρώτα θα δελεάσω τους εταίρους μας με ένα κύμα μεταρρυθμίσεων. Και το δεύτερο ερώτημα. Ποιο θα είναι αυτό το κύμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα δελεάσει τους εταίρους για κάτι το οποίο ήδη έχουμε εμείς πετύχει? Ας μην γελιόμαστε, και δεν είναι θέμα πώς θα το περιγράψουμε αυτό, αν θα μιλήσουμε για μεταρρυθμίσεις που μυρίζουν, που κρύβουν αίμα, γιατί αυτό το είπα, διότι πράγματι αυτές οι μεταρρυθμίσεις στήχησαν ζωές. Όταν κάποιοι, άνθρωποι, όταν κάποιοι άνθρωποι χάσαν τις δουλειές τους, όταν κάποιοι άνθρωποι χάσαν τον όνειρά τους, δεν είναι στατιστικές αυτές, είναι ανθρώπινες ζωές. Αλλά επανέρχομαι και λέω, ποιες θα είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Να μας πει ποιες θα είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που θα δελεάσουν τους εταίρους. Εμείς λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε ευθύνη να πούμε στον ελληνικό λαό, είναι ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα είναι μεταρρυθμίσεις που θα στοχεύουν κυρίως στη μείωση των δαπανών. Και το λέω αυτό, πρώτον διότι έχουμε την εμπειρία από το τι ζήσαμε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κ. Σαμαρά την τριετία 12-15, και δεύτερον γιατί ξέρουμε ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στοχεύει στο 1:5 απολύσεις, προσλήψεις, απογορήσεις από το δημόσιο. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στοχεύει στην μείωση των δαπανών μέσα από την κατάργηση των επιδομάτων κοινωνικής στήριξης. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στοχεύει στην διατήρηση ή και ακόμα περαιτέρω συρρήκνωση των ασφαλιστικών δαπανών, δηλαδή των συνταξιοδοτικών δαπανών. Άρα σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είδαν το τελευταίο διάστημα να σταματάει η αιμορραγία στις συντάξεις τους και η αιμορραγία στα εισοδήματά τους, πιθανότατα το επόμενο διάστημα, προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας κάποιες υποσχέσεις για μειώσεις φόρων, θα δουν τις συντάξεις τους να συρρυκνώνονται ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Και εγώ οφείλω να την πω με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια λέει ότι δεν λέει αυτά τα πράγματα, αλλά όπως είπατε θα σας απαντήσει μέσα από μία άλλη συνέντευξη, αφού δεν έγινε τελικά το debate. Γιατί δεν έγινε τελικά το debate? Κυρία Ζαχαρέα, η εικόνα που σχηματίστηκε είναι ότι υπήρξε μια κολοκυθιά, να το πω έτσι, με τις ημερομηνίες. Και στο τέλος καταλήξατε ότι κανένας δεν μπορούσε να βρει μια κοινή ημερομηνία με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς μαζί. Το πρώτο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι αν ο κ. Μητσοτάκης είναι τόσο σίγουρος για τον εαυτό του, θεωρεί ότι οι απόψεις του και τα επιχειρήματά του υπερτερούν των δικών μου, αν θεωρεί ότι εγώ είμαι ένας πρωθυπουργός που απέρχεται και αυτός είναι ο μελλοντικός πρωθυπουργός σου, γιατί δεν έρχεται? Τι φοβάται? Τι φοβάται? Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε μια ημερομηνία να αλλάξουμε όλο το πρόγραμμά μας, να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε? Εγώ πιστεύω ότι ούτε δεμένος δεν θα καθόταν να την παρατεθεί μαζί μου. Όχι, γιατί δεν το λέω με αλαζονία αυτό. Δεν είναι το θέμα ότι δεν είναι ικανός ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ δεν τον υποτιμώ ως αντίπαλο. Θεωρώ ότι έχει ικανότητες, ότι μπορεί να σταθεί με επάρκεια σε έναν πολιτικό διάλογο. Δεν έρχεται γιατί αισθάνεται την αδυναμία των επιχειρημάτων και γιατί φοβάται. Λίγο τον έχετε υποτιμήσει όταν είπατε ούτε με ένα στο εκατομμύριο δεν θα χάσω εγώ από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπα ότι μπορεί να χάσω τις ευρωεκλογές, αλλά δεν πιστεύω ότι στο εκατομμύριο θα χάσω τις εθνικές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν η αίσθησή μου και παραμένω να πιστεύω ότι στην κρίσιμη επιλογή, όταν ο λαός ψηφίζει για τη ζωή του και την επόμενη μέρα και δεν ψηφίζει με βάση και το κριτήριο, αν θέλετε, να στείλει ένα μήνυμα δυσαρέσκειας, διότι ο ελληνικός λαός μας πιστώνει ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά ταυτόχρονα μας, αν θέλετε, μας πιστώνει και το ότι αυτό δεν έγινε όσο γρήγορα θα ήθελε ο ελληνικός λαός και εμείς να συμβεί, άργησε να συμβεί και δεν έγινε ανώδυνα απολύτως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά τώρα έχουμε μια άλλη κάλπη μπροστά μας. Τώρα έχουμε την κάλπη όπου ανεξάρτητα από το αν έστειλε ή ήθελε να στείλει μήνυμα δυσαρέσκειας ένα μεγάλο μέρος των πολιτών απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο εκδοχές. Την εκδοχή του να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν το 13, 14, 15 ή να συνεχίσουμε μπροστά.
Έλεγα λοιπόν όμως, για να ξαναγυρίσω στο θέμα του debate, ότι αρνείται τον πολιτικό διάλογο και την αντιπαράθεση ακριβώς επειδή έχει σκελετούς προγραμματικούς. Και ακριβώς επειδή όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, σιγά σιγά θέλει και να λιάνει την όξυνση και την πόλωση την προγραμματική, ενώ όχι την όξυνση, πολιτισμένο διάλογο θα κάνουμε, προκειμένου να πάει σαν υπνοτισμένος ο κόσμος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία να ξαναψηφίσει, αλλά ταυτόχρονα θέλει να δημιουργήσει σιγά σιγά και τα ερίσματα εκείνα για να δικαιολογήσει την επόμενη μέρα την επιστροφή σε μια πολιτική περικοπών και λιτότητας και όχι στις υποσχέσεις που ο ίδιος έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ότι θα κάνει μειώσεις φορολογίας και μειώσεις φόρων. Και να απαντήσω τώρα και για το debate των 5. Για τον κύριο Μητσοτάκη ήξερα και ξέραμε όλοι ότι θέλει να αποφύγει την αντιπαράθεση μαζί μου. Αυτό το οποίο δεν είχα συνειδητοποιήσει είναι ότι ακόμα και η κυρία Γεννηματάκη και ο κύριος Κουτσούμπας που κατά ξοχήν ως μικρότερα κόμματα θα έπρεπε να επιδιώκουν μια τηλεοπτική αναμέτρηση για να αναδείξουν τον πολιτικό τους λόγο, τις θέσεις τους, τις απόψεις τους. Γιατί βρέθηκα και εγώ κάποτε στη θέση ενός κόμματος που δεν διεκδικούσε την Πρωθυπουργία το 2009, σας θυμίζω, με τη συμμετοχή μου στο debate, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ εξασφάλισε την δυνατότητα να μπει στη Βουλή. Πραγματικά έχω εκπλαγεί από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν, σε συνεννόηση προφανώς με τον κύριο Μητσοτάκη, μια αδυναμία που είχα εγώ ανθρώπινη, διότι στις 30 του μηνός πρέπει να βρίσκομαι στη Σύνοδο Κορυφής, μια βραδινή συνεδρίαση που έχοντας την εμπειρία μπορεί να τελειώσει και 7 και 8 ώρα το πρωί, γιατί είναι ένα δύσκολο θέμα ποιος θα είναι ο ηγέτης της Κομισιόν την επόμενη πενταετία. Και τους είπα να βρούμε μια άλλη ημερομηνία. Και άρχισαν να παίζουν ένα γαϊτανάκι, ο ένας να ρίχνει την ευθύνη στον άλλον, προφανώς όλοι μαζί για να ρίξουν στο τέλος την ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν είδα το αδιέξοδο, τους λέω εντάξει, να έρθω απευθείας από το αεροπλάνο, άγρυπνος, ξενυχτισμένος, τη μέρα που έχουμε αποφασίσει, να γίνει η αντιπαράθεση. Και τότε έβγαλε το φίδι από την τρύπα το κουκουέ, λέγοντας α, όχι, εγώ τότε δεν έρχομαι γιατί έχω αλλάξει το πρόγραμμά μου. Μου θύμισε λίγο αυτόν τον παράγοντα του Εδεσαϊκού, ο οποίος έλεγε μια έτσι, μια αλλιώς, αυτόν τον πολύ συμπαθή άνθρωπο. Αυτό μου θύμισε το γαϊτανάκι που έγινε προκειμένου να αποφύγουν και οι τρεις την αντιπαράθεση, την πολιτική, την προγραμματική με εμένα και με τις απόψεις μου. Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, αλλά πρέπει ο ελληνικός λαός να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλει ο ελληνικός λαός είναι ότι θα πρέπει να προσέλθει στην κάλπη την κρίσιμη της 7ης Ιουλίου μαζικά με ένα κριτήριο και μόνο. Ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας για τα επόμενα 4 χρόνια και ποιες θα είναι οι προοπτικές για την ίδια του τη ζωή. Όχι για τον Τσίπρα ή για τον Μητσοτάκη ή για τον ΣΥΡΙΖΑ ή για τη Νέα Δημοκρατία. Για τη ζωή του. Αυτό είναι το διακύβευμα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στην κυρία Γεννηματά, προχθές το βράδυ κάνατε 2 tweets που προκάλεσαν αίσθηση και προκάλεσαν και την ενόχληση της κυρίας Γεννηματά. Τα 2 tweets που κάνατε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τα κάνετε γιατί τον θαυμάζετε ως πολιτικό, γιατί πιστεύετε ότι εσείς και εκείνος έχετε κοινά πολιτικά χαρακτηριστικά, κάποια τέλος πάντων, ή γιατί απλώς θέλετε να προσελκύσετε ψηφοφόρους από αυτό το χώρο. Καταρχάς έκανα μία ανάρτηση στο διαδίκτυο επειδή ήταν η μέρα της απώλειας. 23 χρόνια, ναι, είχατε μία αφορμή. Ναι. Ήταν λοιπόν η, ας πω έτσι, η επέτειος της η ημερομηνία του που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου από τη ζωή πριν από 23 χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλώ για τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά μιλώ με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς καμία διάθεση ούτε, αν θέλετε, πολιτικής καμπυλίας, αλλά ούτε και με μια λογική μεμσημυρίας ή μια λογική αντιπαλότητας. Και στην ανάρτηση αυτή που έκανα αναφέρθηκα στο ότι αυτή η μεγάλη μορφή, αυτή η ιστορική ηγετική φυσιογνωμία είχε μια σχέση αγάπης και μίσους με την αριστερά. Αλλά πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι ήταν ένα πρόσωπο που κατάφερε να βάλει τα θεμέλια της ανασύστασης μιας πλειοψηφικής δημοκρατικής παράταξης και προοδευτικής παράταξης στον τόπο μας και ήταν αυτός ο οποίος σε κρίσιμες στιγμές, με αντίπαλο τότε τον πατέρα Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, υπενθύμησε στον ελληνικό λαό ότι η δεξιά στον τόπο είχε φέρει διχασμό,
Είχε φέρει συγκρούσεις, είχε φέρει μια χώρα όπου κυβερνιόταν από προνομιούχους και υπενθύμισε ότι στο σήμερα αυτό σημαίνει απευθυνόμενος, βεβαίως απευθυνόμενος στο δημοκρατικό κόσμο που το ΠΑΣΟΚ ενέπνευσε για πολλές δεκαετίες στην πατρίδα μας, ότι δεν μπορεί σήμερα να υπάρχει ένα καχέκτυπο δημοκρατικής παράταξης που να λέει ότι θέλει να ξαναστηθεί η διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, διότι αυτό λέει η κυρία Γεννηματά. Και δεν μπορεί να υπάρχει μία επιλογή, πολιτική επιλογή ψήφου ή στήριξης ή ανοχής σε μία παράταξη και σε έναν αρχηγό ο οποίος είναι από αυτό το συγκεκριμένο τζάκι της οικογένειας Μητσοτάκη, που έχει, εν πάση περιπτώσει, τη δική του πολιτική διαδρομή αλλά και τις δικές του ευθύνες για την πορεία της χώρας. Άρα λοιπόν εγώ υπενθύμισα πρώτον τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου εκείνη την περίοδο. Τότε μίλαγε για τους μη προνομιούχους Έλληνες, εμείς σήμερα αυτό το λέμε οι πολλοί. Και ταυτόχρονα υπενθύμισα ότι δεν μπορεί σήμερα να θέλει κάποιο πολιτικός, ένας πολιτικός χώρος, ένα πολιτικό κόμμα που είναι διάδοχο του ΠΑΣΟΚ, του ιστορικού ΠΑΣΟΚ, να αυτοπροσδιορίζεται στον χώρο της δημοκρατικής παράταξης και της κεντροαριστεράς και να δουλεύει για την εγκαθίδρυση του κυρίου Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση του τόπου. Νιώθετε ότι έχει μεταλλαχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία πενταετία από ένα κόμμα της αριστεράς σε κάτι πιο σοσιαλιστικό? Δηλαδή, αν μιλήσουμε για τους ψηφοφόρους που κάποτε πίστεψαν, λάτρεψαν αν θέλετε τον Ανδρέα Παπανδρέου, πού τελειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αρχίζει σήμερα, στη δική μας εποχή, το ΚΙΝΑΛ? Αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθύνεται πρωτίστως στο ΚΙΝΑΛ. Εγώ θα σας απαντήσω για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά σε ό,τι αφορά το ΚΙΝΑΛ, πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί στον πολιτικό χάρτη. Εγώ πηγαίνω στην Ευρώπη, συμμετέχω στις συνόδους των σοσιαλιστών ηγετών, είμαι σε πολύ αγαστή συνεργασία μαζί τους, επιθυμούν να γίνω πλήρες μέλος της οικογένειάς τους. Εγώ κρατάω τις αποστάσεις μου διότι θέλω ΣΥΡΙΖΑ να παίξει ένα ρόλο καταλύτη στον ευρωπαϊκό χώρο για τη συνάντηση της αριστεράς, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας και των πρασίνων. Βλέπω όμως ότι ενώ όλοι οι σοσιαλιστές στην Ευρώπη, όλη η σοσιαλδημοκρατία αγκαλιάζει το ΣΥΡΙΖΑ, εδώ στην Ελλάδα η κυρία Γεννηματά αγκαλιάζει τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτή το είναι η αντίφαση. Διότι είδα τις δηλώσεις της ότι ακόμα και ό,τι και να γίνει στις εκλογές θα δώσει ψήφο ανοχής σε κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη πρώτον και δεύτερον ότι θα καταργήσει την απλή αναλογική. Και πάλι σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τι λογική έχει για ένα κόμμα το οποίο είναι το 6, το 7, το 8% και άρα ένα κόμμα που θα έπαιζε κεντρικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας και θα διαμόρφωνε την προοπτική της διακυβέρνησης, να θέλει να καταργήσει την απλή αναλογική? Αν είχαμε απλή αναλογική, το ΚΙΝΑΛ θα ήταν ένα κόμμα που θα έπαιζε κεντρικό πολιτικό ρόλο για την επόμενη μέρα. Και έρχεται λοιπόν η κυρία Γεννηματά και λέει ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να διευκολύνει τον κύριο Μητσοτάκη να την καταργήσει. Πείτε μου εσείς, τι λογική μπορεί να έχει αυτό? Αυτός ο αυτοχειριασμός ή ταυτόχρονα η αυτοκαταστροφική πολιτική θέση και στάση της απόλυτης σύγκρουσης με την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ και το να θέτει ως στρατηγικό στόχο τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, που όλοι γνωρίζουν ότι με αυτό τον εκλογικό νόμο, τον οποίο και υπερασπίζεται, στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει στρατηγική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία ας μας τα απαντήσουν. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να τα απαντήσω. Εγώ απευθύνομαι στην ψυχή των ψηφοφόρων, του απλού κόσμου, του απλού κόσμου του ΠΑΣΟΚ, που μεγάλωσε και έζησε με την μνήμη για το τι σημαίνει αυτή η δεξιά που θέλει να ξανακυβερνήσει και αναρωτιέμαι αν θα κάνει τη χάρη στην κυρία Γεννηματά να δει ένα κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να γίνεται το υποστήλωμα αυτής της δεξιάς. Και έρχομαι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της σύγχρονης και ριζοσπαστικής αριστεράς που αναζητεί τη νέα του ταυτότητα στα σύγχρονα πολιτικά δεδομένα της Ευρώπης και της Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας διαρκώς νέες προκλήσεις και ανοίγοντας δρόμους. Δεν είναι ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ του 2019 με το ΣΥΡΙΖΑ του 2012. Δεν είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ του 2019 με το ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Στην ζωή, όταν δεν αλλάζεις, γίνεσαι μνημείο του εαυτού σου. Εμείς λοιπόν θέλουμε να αλλάζουμε πηγαίνοντας προς τα μπρος και φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε τη ραχοκοκαλιά της μεγάλης και πλειοψηφικής, πιστεύω, δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης του τόπου. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας.
Γι' αυτό και δεν θέλουμε να κλειστούμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό και ανοιχτήκαμε με την Προοδευτική Συμμαχία σε μια σειρά από στελέχη και συλλογικότητες που προέρχονται από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Γι' αυτό και προχωράμε σε μια σημαντική εκλογική συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους στην Ελλάδα, που θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες, διότι πιστεύουμε ότι το μέλλον της αριστεράς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι η συμπόρευση της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς με την αριστερή σοσιαλδημοκρατία και με την πράσινη αριστερά. Και μέσα σε αυτή την πορεία, αν πιστέψουμε τις μετρήσεις των τελευταίων ημερών, πιθανώς να έχετε μπροστά σας στη Βουλή ξανά τον Γιάννη Βαρουφάκη με το κόμμα του το Μέρα 25. Θέλουμε να μου πείτε πώς το βλέπετε αυτό το κόμμα. Ο κύριος Βαρουφάκης λέει ότι ο ίδιος πλέον εκπροσωπεί την πραγματική αριστερά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε και είναι κάτι άλλο. Πώς θα νιώσετε να τον δείτε ξαφνικά μπροστά σας μετά από χρόνια? Καλά, δεν θα πάθω και καμιά έκπληξη, αλλά κοιτάξτε, αυτό που μου κάνει εντύπωση και το είπα και σε κάποια από τις προηγούμενες συνεντεύξεις, είναι όχι ότι στις ευρωεκλογές το κόμμα αυτό πήρε 2,8%, 2,9%, διότι στις ευρωεκλογές είναι προφανές, το είπα και πριν, μια σειρά από πολίτες, ψηφοφόροι, ψηφίζουν όχι με βάση το διακύβευμα ποιος θα κυβερνήσει, αλλά με το διακύβευμα την πρώτη τους προτίμηση, τη διαμαρτυρία τους ενδεχομένως, άρα ήταν φυσιολογικό ένα τέτοιο κόμμα να πάρει ένα ποσοστό το οποίο θεωρήθηκε τότε έκπληξη, εγώ δεν ξεπλάγει. Αυτό που με έχει εκπλήξει είναι το συστημικό πουσάρισμα που γίνεται στον κύριο Βαρουφάκη. Διαρκώς σε κάθε τηλεοπτική συνέντευξη με ρωτάτε, εσείς καλά κάνετε, δεν το λέω σε εσάς, αλλά δεν νομίζω ότι ρωτήσατε τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος είχε εξαφανιστεί, πήρε 4,5% όμως, μπήκε στην Ευρωβουλή. Επειδή ο κύριος Βελόπουλος κόβει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Ο Βαρουφάκης είναι παντού. Νομίζω ότι αυτό είναι παντού, γιατί ο Βαρουφάκης. Οι τωρινές δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν τον κύριο Βελόπουλο. Καλά, εντάξει. Γι' αυτό. Ούτε πριν το δείχναν όμως. Όχι. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια συστηματική προσπάθεια να αναδειχθεί μονάχα μια πολιτική δύναμη. Εγώ δεν την υποτιμώ, γιατί εγώ δεν θα πω ποτέ για κανέναν χαμένη ψήφο. Βγήκε όμως ο Βαρουφάκης και είπε χαμένη ψήφο για το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Τι αλαζονία και τι έπαρση. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό, ας καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Αυτό γίνεται διότι ο Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή είναι ένα όχημα που μπορεί να ανακόψει την πολιτική ανατροπή. Δηλαδή τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και γι' αυτό όλοι όσοι τον κατηγορούσαν πιο πριν, ότι οδήγησε τη χώρα στα βράχια, ότι κόστησε στη χώρα, δεν ξέρω εγώ πόσα είπανε, 200, 300, 500 δις, θέλουν να του στήσουν ειδικά δικαστήρια, τώρα τον παρουσιάζουν ως τον πολύ σαγηνευτικό πολιτικό που πρέπει ξαφνικά να πάρει τη θέση του στο πολιτικό στερέωμα. Ο κόσμος πιστεύει ότι δεν τρώει κουτόχορτο. Εγώ θα καλωσορίσω κάθε πολιτική δύναμη, δεν θα καλωσορίσω όμως την αλαζονία και δεν θα είμαι αυτός ο οποίος δεν θα αναδείξω και δεν θα ξεσκεπάσω και αυτό το οποίο βλέπω να συμβαίνει. Έχει λοιπόν μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση αυτή η προσπάθεια και είναι συστημική πολιτική στόχευση. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει το διακύβευμα αυτής της κάλπης, ό,τι και να λένε και οι δημοσκοπήσεις και οι μετρήσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, μια μεγάλη, εν πάση περιπτώσει, ένα μεγάλο ποσοστό, όχι μεγάλη πλειοψηφία, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό που κρίνει τις εκλογές, αποφασίζει ότι θα ψηφίσει τις τρεις τελευταίες μέρες. Έτσι δεν είναι, κυρία Ζαχαρέα? Το έχουν αποδείξει όλες οι μετρήσεις, το λένε όλοι οι δημοσκόποι. Σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουν 570.000 νέοι ψηφοφόροι. Ταυτόχρονα, η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές ήταν 500.000 ψήφοι. Θεωρώ λοιπόν ότι η πιθανότητα, η δυνατότητα της ανατροπής, αν και δύσκολη, είναι απολύτως εφικτή και για αυτή τη δυνατότητα εμείς και την πιθανότητα παλεύουμε και επαναλαμβάνω, όχι για να δικαιώσουμε τον εαυτό μας, αλλά για να δώσουμε προοπτική στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού να μην γυρίσουμε πίσω, να προχωρήσουμε μπροστά. Άρα δηλαδή εσείς όταν μιλάτε για ανατροπή δεν εννοείται απλώς να κλείσει η ψαλίδα, εννοείται να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Μα προφανώς δεν νόημα έχει να κλείσει η ψαλίδα για μας. Δεν έχει νόημα. Ακούστε, θέλω να είμαι απόλυτα καθαρός. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση με βάση τις 50 έδρες μπόνους, είναι λίγο σαν το NBA στην Αμερική. Ο πρώτος είναι πρώτος που λένε οι Αμερικάνοι για τον μπάσκετ, ο δεύτερος δεν έχει καμία δυνατότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν σου δίνει 50 έδρες μπόνους, σου δίνει τη δυνατότητα να κυβερνήσεις. Το θέμα λοιπόν αύριο είναι ποιος θα κυβερνήσει. Και το ερώτημα που τίθεται στον ελληνικό λαό είναι αν θα υπάρξει πλειοψηφία στη Βουλή του ΣΥΡΙΖΑ με αυτές τις 50 έδρες, ώστε να σχηματίσει μια προοδευτική κυβέρνηση με συμμαχίες,
να δημιουργήσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε προς τα μπρος. Δηλαδή, αν ο Πρωθυπουργός που θα είναι στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής θα είναι ένας Πρωθυπουργός που δεν θα ψηφίζει το Βέμπερ, να το πω έτσι, για πρόεδρο της Κομισιόν, που θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια η χώρα να συγκαταλέγεται στις χώρες εκείνες του Ευρωπαϊκού Νότου που έχουν προοδευτική διακυβέρνηση και προοδευτικές κυβερνήσεις, που στείλουν συμμαχίες για να μην παράσει η πολιτική της λιτότητας, για να δημιουργηθεί ένα μέτωπο αντίστασης σε αυτές τις πολιτικές που οδήγησαν στο περιθώριο πολύ μεγάλες μερίδα των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ή θα είναι ένας συντηρητικός πολιτικός, ο κ. Μητσοτάκης, όχι μόνος του, με υπουργούς γνωστούς. Τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη, όλο το απαράτη της κυβέρνησης Σαμαρά που λέει λάτισε την ελληνική κοινωνία. Δεν πιστεύω αυτά να τα ξεχάσει ο ελληνικός λαός. Ακόμα και οι ψηφοφόροι συντηρητικοί που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία εκείνη την κρίσιμη περίοδο και είναι πολλοί που ακόμα και σήμερα είναι και στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και τους βλέπουμε να έρχονται και στις συγκεντρώσεις μας ακριβώς επειδή θυμούνται τι περάσαν αυτό την περίοδο Σαμαρά. Στην κάλπη. Και επειδή είστε ένας πολιτικός και έξυπνος και έμπειρος, είναι βέβαιο ότι έχετε σκεφτεί και έχετε επεξεργαστεί όλα τα σενάρια. Στο σενάριο λοιπόν που επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ένα μεγάλο κόμμα, τουλάχιστον αν κρίνουμε από τα νούμερα τα οποία βλέπουμε. Μην με πάτε πάλι να σας απαντήσω σε ερωτήματα. Θα σας πάω να μου πείτε τι θα κάνετε εσείς. Καταλαβαίνω ότι θα είσαστε πρόεδρος. Κυρία Ζαχαρέα. Ότι θα είστε στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κυρία Ζαχαρέα, πάμε στη μάχη αυτή για να κερδίσουμε. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ούτε να σκεφτώ την ήττα. Πάω στη μάχη για να κερδίσω. Πάω στη μάχη γιατί το πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει, να γυρίσει το παιχνίδι. Θα είναι βεβαίως η μεγαλύτερη πολιτική και εκλογική ανατροπή στη χώρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ θα πετυχαίνει κάτι πολύ μεγάλο για πρώτη φορά. Και μόνο το ότι εκλέχθηκε ήταν κάτι πολύ μεγάλο για πρώτη φορά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και η μεγάλη νίκη παρά τα προγνωστικά και στο δημοψήφισμα και το Σεπτέμβριο του 2015 έκανε την Ευρώπη όλη να μιλάει για μας. Πιστεύω ότι και τώρα μπορούμε την Ευρώπη όλοι να την κάνουμε να μιλά για μας, αν οι πολίτες συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες ως υπνοτισμένοι, αλλά να σκεφτούν ποιο είναι το διακύβευμα. Οι αντίπαλοι μας θέλουν να πάμε στις κάλπες στις 7 Ιουλίου περίπου σε μια λογική χασμουριτού και υπνηλίας. Να μην συζητάμε ούτε debate, ούτε αντιπαράθεση, ούτε προγραμματική όξυνση. Προγραμματική, δεν μιλάω για πολιτικό πολιτισμό. Αλλά δεν θέλουν να λένε ούτε τα προγράμματά τους, ούτε τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Δεν θέλουν καθόλου πολιτική συζήτηση. Γιατί δεν θέλουν πολιτική συζήτηση, σας εξήγησα. Γιατί έχουν σκελετούς στα προγράμματά τους και στις δουλάπες τους. Εμείς λοιπόν λέμε σε αυτόν τον κόσμο ότι πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι στις 7 Ιούλη αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι η πορεία της χώρας και της ζωής τους για τα επόμενα 4 χρόνια. Με αυτό το κριτήριο πρέπει να προσέλθει στις κάλπες. Και αν προσέλθει με αυτό το κριτήριο στις κάλπες, είμαι απολύτως βέβαιος ότι μπορούμε να δούμε αυτή τη μεγάλη εκλογική και πολιτική ανατροπή. Εγώ πιστεύω ότι τα έχετε σκεφτεί όλα. Έχετε σκεφτεί και την επόμενη μέρα τι θα κάνετε, ακόμα και αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα. Δεν θέλετε να το συζητήσετε τώρα, δεν πειράζει. Θα το αφήσω στην άκρη για να περάσω στα εθνικά θέματα. Και θέλω να ξεκινήσω με την δήλωση του Ευάγγελου Αποστολάκη πριν από λίγες μέρες στο δελτίο ειδήσεων του Α, που προκάλεσε αίσθηση ότι αν βρεθούμε δηλαδή μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο, είμαστε μόνοι μας. Δεν σας κρύβω ότι από την δική μου δημοσιογραφική εμπειρία ήμουν πολιτική συντάκτρια τότε στα Ήμια και ξαφνικά είδαμε την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν δεν είχε υπάρξει, δεν ξέρω τι εξέλιξη θα είχε προκύψει. Αυτή τη στιγμή εσείς πιστεύετε ότι σε μια κίνηση Ερντογάν η Ελλάδα θα είναι μόνη της? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Κοιτάξτε, ορθώς ο κύριος Αποστολάκης είπε ότι εάν υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, το οποίο εμείς δουλεύουμε για να αποφευχθεί, και δεν αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα μπροστά μας. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και καθησυχαστικός απέναντι στον ελληνικό λαό. Και θα εξηγήσω, αν θέλετε, και το γιατί. Αλλά είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις δουλεύουν και έτσι θα έπρεπε να κάνουν, έχοντας μπροστά τους το δυσμενέστερο δυνατό σενάριο. Δηλαδή ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα κληθούμε, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας να αποτρέψουν την παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο δουλεύουν οι ένοπλες δυνάμεις. Πάνω σε αυτά τα σενάρια
έχουμε κι εμείς ως πολιτική ηγεσία ενημερωθεί και έχουμε δώσει έγκριση σχεδιασμών και πάνω σε αυτό το δυσμενές εντός εισαγωγικών σενάριο, δηλαδή που δεν θα είναι δίπλα μας οι δυνάμεις των συμμάχων μας, έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι είμαστε ισχυροί να αποτρέψουμε κάθε απόπειρα παραβίασης εθνικής κυριαρχίας. Από εκεί και πέρα, τώρα το κατά πόσο το 96 βοήθησαν ή δεν βοήθησαν οι Αμερικανοί και είχε κανένα νόημα κατόπιν εορτής να ζητάμε και να τους λέμε και ευχαριστώ, είναι μια άλλη συζήτηση την οποία δεν θέλω να την ανοίξω τώρα. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω σήμερα είναι ότι η Ελλάδα εξαιτίας της στρατηγικής της, εξαιτίας του ρόλου που ανεδείχθη ως ηγετικός και στα Βαλκάνια αλλά και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με πολυμερείς συνεργασίες, με τα δείγματα γραφής που έδειξε ότι και στο Κυπριακό, στις συνομιλίες που έβαλε επιτάπητο στο Διεθνές Δίκαιο και έδειξε, απέδειξε ότι ήθελε λύση, αλλά και κυρίως μετά την ιστορική συμφωνία επίλυσης του ονοματολογικού με τους βόρειους γειτονές μας, που τελείγοντε πολύ τότε οι πολιτικοί μας αντίπαλοι προκειμένου να ψηφοθυρίσουν, μας λέγανε ότι είμαστε προδότες ούτε λίγοτε πολύ. Και σήμερα αποδεικνύεται ότι αυτή η προδοτική συμφωνία, αν εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης, λέει, το μόνο που θα κάνει είναι να επιτηρεί την πιστή της εφαρμογή, τόσο προδοτική είναι, που το μόνο που θα κάνει είναι να επιτηρεί πιστά την εφαρμογή της. Αυτή η συμφωνία λοιπόν έδωσε κύρος στη χώρα, στο διεθνές πλαίσιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σήμερα έχουμε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει τις θέσεις μας απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας. Έχουμε όλο το διεθνή παράγοντα να μας υποστηρίζει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τουρκικά μαχητικά να επιτηρούν τον αέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας και να έχουμε το μυαλό μας και στα τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο και στα τουρκικά μαχητικά στα βόρεια σύνορά μας. Αλλά τα ελληνικά, τα πολεμικά αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας είναι στα Σκόπια. Άρα λοιπόν όλα αυτά που κάναμε όλο αυτό το διάστημα έχουν δώσει τη δυνατότητα σήμερα η Ελλάδα να είναι αυτοδύναμη, η Ελλάδα να είναι ισχυρή. Και την Ελλάδα σήμερα δεν μπορεί κανείς να την απειλεί. Τελεία και παύλα. Και είδατε. Ήρθε το Γιαβούζ, κατευθύνθηκε προς τα κάτω. Ούτε σκέφτηκαν να σταματήσουν στο Καστελόριζο. Ούτε τους πέρασε πάνε από το μυαλό. Τώρα προς Κυρίνια, πάμε λοιπόν παρακάτω. Το Γιαβούζ πάει προς Κυρίνια. Άρα είναι σαν να λέει ότι το ψευδοκράτος έχει ΑΟΣ. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα έχουν μια κοινή αντίδραση σε αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν κοινή αντίδραση. Αλλά θέλω λίγο, γιατί τα εθνικά θέματα είναι κρίσιμα θέματα και σε αυτά τα θέματα θα έπρεπε να κάναμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Είναι κρίμα πραγματικά που οι πολιτικοί μου αντίπαλοι αρνούνται το διάλογο. Κοιτάξτε, η Τουρκία σήμερα κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Και αυτές οι κινήσεις που κάνει η Τουρκία δεν είναι ένδειξη ισχύως. Είναι ένδειξη της αδυναμίας της. Ο Ερντογάν μετά από πάρα πολλά χρόνια αδιαφιλονίκητης παρουσίας, αδιαφυσβήτητης ηγετικής παρουσίας στην Τουρκία, απειλείται εσωτερικά. Η ήττα τους στις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη ήταν η πρώτη του μεγάλη ήττα μετά από 15 χρόνια. Ήταν το πρώτο πολιτικό πλήγμα. Και ταυτόχρονα βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Σε ένα μεγάλο δίλημα για το αν θα πάρει τους S-400 και άρα θα δώσει το σήμα ότι απομακρύνεται από τη Δύση και πηγαίνει προς τον άξονα με τη Ρωσία και το Ιράν, ή θα κάνει πίσω. Είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα για τον Ερντογάν αυτό. Και ταυτόχρονα, όλα όσα κάναμε στην Ανατολική Μεσόγειο, που έχουμε τις τριμερείς συνεργασίες Ελλάδας-Κύπρος-Ισραήλ, δεν το είχαμε πριν. Ελλάδας-Κύπρος-Αίγυπτος, δεν το είχαμε πριν. EastMed, προχωράμε ένα μεγάλο project ενεργειακό, το οποίο θα αλλάξει τη γεωγραφία της περιοχής. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της λεκάνης Ανατολικής Μεσογείου, με τις υπογραφές της δικές μου, του Αναστασιάδη, του Προέδρου της Κύπρου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, αλλά και την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, προχωράμε σε ένα σχέδιο ώστε αυτές οι πηγές να πάνε στην Κρήτη και από την Κρήτη στην κεντρική Ελλάδα και από εκεί στην Ιταλία. Δηλαδή, με τον αγωγό EastMed, οι ενεργειακοί μπορεί να μεταφερθούν στην Ευρώπη, όχι στην Τουρκία. Όλα αυτά έχουν αλλάξει ισορροπίες στην περιοχή αυτή. Και ταυτόχρονα, βεβαίως, έχουμε και τις εξελίξεις στην οικονομία της Τουρκίας που είναι δυσμενής και τις εξελίξεις στη Συρία και με την αναζωπήρωση του Κουρδικού. Άρα λοιπόν, αν δείτε τις τελευταίες μέρες τα πρωτοσέλιδα
στην γείτονα χώρα, θα δείτε ότι το θέμα της, του Γιαβούζ και της Κύπρου είναι τέταρτο-πέμπτο, δεν είναι πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Έχουν πολλά άλλα ζητήματα να επιλύσουν πρώτα μέχρι να φτάσουν εκεί. Οι σπασμωδικές λοιπόν αυτές κινήσεις με την παρουσία πλοίων εξόρυξης στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου σε σημεία που μάλλον δεν έχουν κανένα επιστημονικό ενδιαφέρον, έρχονται, να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης δικής μας παρουσίας της σχεδιασμένης κυπριακής στρατηγικής, όπου όχι μόνο έχουν οριοθετηθεί τα τεμάχια, αλλά ήδη έχει γίνει διαγωνισμός και μεγάλες πολυεθνικές, η ExxonMobil, η Total, η Eni, Ιταλικών, Γαλλικών, Αμερικανικών συμφερόντων, όχι μόνο έχουν κάνει ήδη έρευνες, αλλά έχουν ξεκινήσει εξορίξεις. Και εμείς, αύριο αν δεν κάνω λάθος, υπογράφουμε με την ExxonMobil για δύο οικόπεδα νότια και δυτικά της Κρήτης, γιατί και εμείς προχωράμε σε αυτό το σχεδιασμό. Την αξιοποίηση δηλαδή των πλουτοπαραγωγικών ενεργειακών μας πηγών. Άρα λοιπόν, να καταλάβει οι Έλληνες τηλεθεατές μας και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας ότι αυτά που κάνει η Τουρκία είναι σπασμωδικές κινήσεις και τα κάνει σε ένδειξη αδυναμίας, ότι εμείς έχουμε σχέδιο, είμαστε ισχυρότεροι από ποτέ, είμαστε ασφαλέστεροι από ποτέ και ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα με αυτοπεποίθηση στην υπεράσπιση των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων αλλά και στην αξιοποίηση των ενεργειακών τους πόρων. Να κλείσουμε με το να μας πείτε αν είναι αλήθεια αυτό που διαβάσαμε ότι σας είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, Αλέξη, αν χρειαστείς 5 φρεγάτες, πες το μου και εγώ θα σου τις στείλω. Δεν μου είπε αριθμό. Αλλά είναι αλήθεια ότι είναι διαθέσιμος να στηρίξει με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο την Ελλάδα και την Κύπρο αν χρειαστεί. Αυτή δεν είναι μια συζήτηση που έγινε στο πόδι στο Συμβούλιο Κορυφής. Είναι μια διαρκής συζήτηση που έχουμε. Να στηρίξει με πολεμικά πλοία εννοείται που θα περιπλούν η Γαλλία, στην περιοχή της. Κακά τα ψέματα. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να έχει μια στήριξη σε στρατιωτικό επίπεδο. Η Γερμανία, όπως γνωρίζετε, είναι η δύναμη εκείνη η οποία επιβάλλεται δια της οικονομίας. Η Γαλλία είναι μια δύναμη η οποία έχει πάρα πολύ ισχυρή αμυντική, αν θέλετε, έχει βασιλτό στη δυνατότητα να μπορεί να στηρίξει σε δύσκολες στιγμές. Έχει η Γαλλία διατυπώσει πολλαπλώς τη στήριξή της στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν θέλω να κρύψω ότι πέραν του ηθικού υπάρχουν και τα συμφέροντα. Στη γεωπολιτική, κακά τα ψέματα, παίζουν μεγάλο ρόλο. Όταν λοιπόν η Total εκεί κάνει εξορίξεις, έχουν άμεσο λόγο και άμεσα συμφέροντα να θέλουν να έχουν παρουσία. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν ζητήσαμε ποτέ κάτι τέτοιο, πρώτο διότι αισθανόμαστε ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοιου είδους πιθανότητα κλιμάκωσης. Δεύτερον, διότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όσο και αν φαίνεται αυτό, δεν είναι κλισέ. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι εξαιρετικά ισχυρές. Από τις ισχυρότερες δυνάμεις στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και άρα λοιπόν πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε κανένας λόγος ανησυχίας, ούτε κανένας λόγος, εν πάση περιπτώσει, να συζητάμε τέτοιου είδους σενάρια κλιμάκωσης. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι ότι η Ελλάδα είναι ισχυρότερη από ποτέ, με ισχυρότερα ερίσματα και συμμαχίες από ποτέ και ότι κανείς μα κανείς δεν θα μπορέσει και δεν θα επιχειρήσει, λέω εγώ, να παραβιάσει κυριαρχικά μας δικαιώματα, γιατί ξέρει πλέον ότι αυτό την επόμενη μέρα θα έχει οδυνηρές συνέπειες. Κύριε Πρωθυπουργέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να καταφέραμε να εστιάσουμε σε θέματα που αφορούν τους πολίτες, προγραμματικά θέματα, κρίσιμα θέματα ενώπιση των εκλογών. Να αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα. Μία συναυλία με βαριά υπογραφή.